Μεγάλη ευκαιρία για τη Σκόντα λίγο πριν από το ημίωρο με κεφαλιά του Πόη μόλις out από τη σέντρα του Ταϊντέρ. Η φάση που θα συζητηθεί σημειώθηκε στο 34 όταν ο Ζουράφσκι σε μια προσπάθειά του έκοψε την μπάλα. Ο Παπαδημητρίου έπεσε δυνατά πάνω του και ο Πολωνός αντέδρασε άσχημα. Στο έδαφος ο Παπαδημητρίου. Στο replay θα δούμε πως ο αρχηγός της Ξάνθης πήγε να ζητήσει τα ρέστα από τον Ζουράφσκι, ο οποίος εκνευρισμένος αντέδρασε αποθώντας τον αρχηγό των ακριτών. Βλέπουμε εδώ πως μετά το δυνατό μαρκάρισμα του Παπαδημητρίου, ο Ζουράφσκι κλώτησε από πίσω του Παπαδημητρίου. Ό,τι δεν κατάφεραν οι παίκτες της Ξάνθης επί 68 λεπτά σφυροκοπήματος, το πέτυχε για χάρη τους ένας αντίπαλος, ο Νίκος Νταμπίζας. Μετά από μια πολύ όμορφη συνεργασία των γηπεδούχων, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, ο αρχηγός των Θεσσαλών έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Και επειδή στο ποδόσφαιρο το παιχνίδι τελειώνει με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, η Ξάνθη πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά της. Ο Κατσιαρός γέμισε στην αντίπαλη περιοχή, ο Νταμπίζας πήρε μια κεφαλιά και στο χαμό ο Ιγκλέσιας με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στην πρώτη φάση που φιλοξενούμενοι έστειλαν την μπάλα προς την εστία των γηπεδούχων. Αυτό ήταν και το δεύτερο γκολ του Αργεντινού μέσου στο φετινό πρωτάθλημα. Στο 90 μάλιστα η Λάρισα λίγο έλειψε να κλέψει και τη νίκη όταν ο Ζουράφσκι βρέθηκε απέναντι από τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος του έκλεισε το οπτικό πεδίο και απέκρουσε το σούτ του Πολωνού. Λίγο πριν την εκπνοή και των καθυστερήσεων η Ξάνθη έχασε την ευκαιρία του αγώνα όταν ο Κιντάνα βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το γύρισμα αλλά λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή από την κεφαλιά του Αγκάλι παρενευλήθη ο σκόρερ των Θεσσαλών Ματίας Ιγκλέσιας και έσωσε την ομάδα του.